πρόσφυγε. Πάνω απ' όλα, μαζί έχει σκαλισμένα πώ είναι ο νέαρχο. Έχει κάτι σκαλισμένα στον πρόγραμμα. Άρα και εμεί κάτι είχε. Αυτά σκεπαστήκαν τώρα όλα αυτά. Έχει θέματα. Τώρα, αν η Ιταλία θα τα έχουμε ψάξει και θα έχουμε σκουπίσει όλα. Σίγουρα τι θα. Ναι, τώρα σου λέω μόνο τσίρια και μόνο τα πηγήτα ανοίξαν όλα πάνω από 150. Εγώ φαντάζομαι να ψάχνανε αυτό ο υπότη τώρα, α πούμε, εντάξει, αν έφυγε από τη Ρόδο εν ειρήνη και την ταφόρησε, θα πήρε κάτι. Αν όμω τον καθαρίσανε και τον διώξανε και τον δέχτηκε επίθεση, τα λεφτά θα ήταν κάτω, κάτω από τον βουνό κάτω. Γιατί δεν μπορεί να έχει τα λεφτά αυτού τώρα σε κάποιο δωμάτιο μέσα και που κατηγούσε, σίγουρα θα κατεβαίνανε κάτω, κάνανε κρύπτε, θα βάζανε μέσα και κλείνανε. Απάρκεια. Αλλά έχει θέματα. Έχει θέματα. Η περιοχή από εδώ έχει πολλά θέματα. Και στο καψί. Όπω είπα, και εκεί και από το γενικό. Και εδώ πάνω στα κριτικά. Και στα κριτικά έχει θέματα. Τα κριτικά έχει μεγάλο. Εντάξει, πολύ πολύ από πάνω. Στα κριτικά έχει μεγάλο με μια ιστορία μα. Που έχει ένα σπίτι. Πρώτα το ξενοδοχείο εδώ, το μεγάλο ξενοδοχείο που είναι. Ναι. Την κάτω μεριά έχει ένα σπίτι, αν το έχει δει κάποτε, και σπέρνουν. Εκεί και τζάμι έχει. Εκεί έχει εξηγούνται το πολέμο. Και τζάμι. Εξηγούνται το πολέμο. Κάτσε από κάτω. Με σοβαρή το. Αλλά τα πρώτα. Δεν ξέρω, και μάλιστα. Έχω καιρό, να περάσω τώρα από εκεί να μέτρησε. Τζάμι έχει πέρα στο εκεί. Όπω βλέπει το σωγείο του Σπατενίδα, αριστερά κάτω από το κάτω από το στρατηγείο. Εκεί υπάρχει τώρα μια Ιταλία, ένα Ιταλικό σπίτι. Εκτό αν χαλάσαν οι Ιταλοί το τζαμί. Και μιναρέ. Και μιναρέ. Μιναρέ δεν μπορεί να το μιναρέ. Στο τελείωμα το πολυβολείο. Μιναρέ στα κρατικά. Στα κρατικά έχει μιναρέ. Εγώ λέω πιο πέρα τα κρατικά. Δηλαδή, εγώ σε τώρα. Είναι πάνω το Σιρέν, εκεί ήταν ο μιναρέ. Ακριβώ κάτω από το Μόντε Σμιτ, μόλι κατεβαίνει στο Μόντε Σμιτ, σπέρνουν εκεί. Ακριβώ μόλι κατεβεί κάτω, έχει ένα σπίτι ταλικό. Ταλικό. Έχει πιο μέσα. Ταλικό. Κατάλαβα. Πιο μέσα το μινάρι. Αυτό είναι μέσα. Μιναρέ είναι πάνω πάνω. Μιναρέ πάνω. Και τα κριτικά μπορεί να είναι. Τα κριτικά. Εντάξει, μπορεί να μην είναι κανένα μεγάλο σούπερ, αλλά κάτι είναι εκεί. Τα κριτικά δεν ήταν. Τα κριτικά είναι μετά το συναλλαγή κριτισμού. Αγίνανε μετά δηλαδή. Όχι, αυτά σου και αυτά που σου λέω εδώ πέρα είναι τα ίδια ιταλικά. Τα ψάχνει κάποιο που ήρθε ξένο. Τα ψάχνει και έχει το μισό μια ξένο. Το πολέμο. Το πολέμο με τα ιταλικά. Έχει θέματα. Έχει πολλά, δεν αφορούν μια πολλά. Και στα μαριτσά και εκεί. Και πάνω στου πεταλούδε. Στου πεταλούδε είχε ακουστεί το 87 που βάλα τι κορφέ. Ψάχνουμε το χείμα που βάλω σαν πρώτο. Σαν πούσε. Το 87 πάνω από την Ενδίκη μια χρονιά το 87 πάνω στους πεταλούδες. Με τα έξω 87, με τα πόδια. Είχε αποστεί τότε ότι η φωτιά αυτή δεν βάλαν το χείμα γιατί ψάχναν τα σημάδια του γράφους και είχαν γιατί και τους λόγες δεν βάζανε το χείμα. Ξέρεις. Του είχε τα λεφτά και δεν βγαίνουν χωρίς σημάδι. Βρήκε σε πάνω σε γράφο σημάδι, σκαλισμένο με άλλο παντού. Ένα ζώο, ένα ναρκό, ένα τρίγωνο, ένα οτιδήποτε. Να ξέρει τίποτα, κάτι έχει σε τούρκο. Γιατί η Ρόδος δεν είχε, όπως είχε πάνω, ας πούμε, το Τραντακό πόλεμο. Και το συστήθω Ελλάδα με άσκια αυτά που κάναν τα σημάδια και είχε πάνω, είχε χαμός. Και εδώ γίνονταν από τούρκο. Είχαμε πει, ας πούμε, ότι το πάρο είχε ένα μεγάλο τούρκο εισαγωγό και δεν μπορούσα να δω τα σημάδια, αλλά ποτέ. Την πήρε φωτιά. Για καταλήξω. Αυτά εδώ πέρα που είναι τα τους κυνηγούσαν οι Ιταλοί. Όλοι οι αρκάδες της περιοχής μαζεύανε, πανήγανε, χώνα σημάδια, έτσι θα κάνει σαν αυτό. Εγώ έχω πει σε τούτο το σαβρό, ότι ήταν ανοιχτό. Δεν τα πήγε τα κρύπτη, με σημάδια μόνο φτάζει και έχουν κάνει πολλά τα πέρα. Τώρα αυτή τα πέρα είναι πολλά λεπτά, αν κοιτάζει κάτι σχέση. Κάτι, προφανώς τώρα αυτή τα βάλαμε τα πέρα. Δεν είναι κάτι που είναι τώρα αυτά τα μηχανήματα. Αλλά πάει στους έκλειες.